Είχαμε την ευκαιρία σήμερα στο Στρασβούργο να συναντήσουμε τους δύο συνεισηγητές της Επιτροπής του Κοινοβουλίου που εξετάζει τα αποτελέσματα του μνημονίου στην Ελλάδα και τη σχέση της Τρόικας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξηγήσαμε και στους δύο ότι η Τρόικα είναι ένας θεσμός χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Τους παραδώσαμε την μαύρη βίβλο του μνημονίου, τα αποτελέσματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της εφαρμογής σκληρών και βάρβαρων μέτρων εδώ και 3 χρόνια στην Ελλάδα. Και τους εξηγήσαμε ότι η συνέχιση της ίδιας λογικής και της ίδιας πολιτικής, το μόνο που θα επιφέρει είναι να γιγαντώσει ένα κύμα ευρωσκεπτικισμού, είναι να γιγαντώσει το λαϊκισμό και να αυξήσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και των νεοναζί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με αλληλεγγύη και δημοκρατία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία μιας μη νομιμοποιημένης, ενός μη νομιμοποιημένου θεσμού όπως αυτό στη Τρόικα, ο οποίος δεν ελέγχεται από τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του ζητήσαμε επίσης να επεκταθεί η διάρκεια αλλά και η θεματολογία της έρευνας που διεξάγουν, διότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί γίνανε αυτές οι λάθος επιλογές, ποιοι ευθύνονται για αυτές τις επιλογές και τι πραγματικά πρέπει να αλλάξει.